Ήμουν υποχρεωμένος ως μέλος του κόμματος Νέας Δημοκρατίας και στο αίτημα, όπως πάρα πολλές φορές και έχουμε πει, στο αίτημα της κοινωνίας ή της απέτησης της γραμμής κοινωνίας των νεοδημοκρατών να υπάρξει μια κάθοδος στηριζόμενη από τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό προσπαθούσε και αναζητούσε η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ως βουλευτής. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, γίνανε προσπάθειες έτσι ώστε τα δύο μέλη που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία ως υποψήφοι να έχουν μια κοινή κάθοδο, και βεβαίως ταυτοχρόνως από πλευράς μου, επειδή πράγματι και οι δύο οι αξιόλογοι αυτοί οι υποψήφοι είχαν σχηματίσει τους δικούς τους σχηματισμούς έτσι ώστε να έχουν μια κάθοδο, και θα ήταν δύσκολο ο καθένας από αυτούς να υποχωρήσει. Έτσι υπήρξε η πρότασή μου, προκειμένου να πάμε σε μια εσωτερική διαδικασία που θα επέλεγαν οι ίδιοι, έτσι όποιος αναδεικνυόταν στη συνέχεια να είναι ένας μοναδικός υποψήφιος. Αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθότι ένας εξ αυτών δεν επιθύμησε μια τέτοια διαδικασία, δεν ζήτησε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Από πλευράς παρατάξεως του κυρίου Παπαμανουήλ υπήρξε αυτή η επιθυμία, αυτό το αίτημα και στην Νομαρχιακή Επιτροπή Νέας Δημοκρατίας της Δράμας, αλλά και μπρος στη Νέα Δημοκρατία. Εξ αυτού λοιπόν είμαι υποχρεωμένος να ακολουθήσω αυτό που το κόμμα μου έχει ως κεντρική κατεύθυνση και εντολή, να στηρίξουμε τους ανθρώπους εκείνους που βεβαίως οι ίδιοι τους επιθυμούν μια τέτοια στήριξη. Εξ αυτού είμαι εδώ προκειμένου να δηλώσω ακριβώς αυτό το προσωπικό μου ενδιαφέρον, διότι επίσημα από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν ανακοινωθεί οι υποψήφοι προς στήριξη. Όμως από την άλλη πλευρά, σε ό,τι με αφορά, το θέμα είναι ξεκάθαρο. Αυτή την μεμονωμένη και μοναδική στήριξη που έχει ζητηθεί, σοβαρή και υπεύθυνη, με μια μεγάλη προεργασία, οφείλω εγώ από την πλευρά μου να συνταχθώ σε αυτό το οποίο ως διαδικασία έχουμε αναλάβει, για να είμαστε, θα έλεγα, ευθύς και καθαροί.